Ήταν 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο σκύλος ήταν ξαπλωμένος πάνω στον καζόν, μπροστά από το σπίτι της κυρίας Σίας. Τα μάτια του ήταν κλειστά. Έμοιαζε σαν να ονειρευόταν. Ο σκύλος δεν ονειρευόταν. Ήταν νεκρός. Μια τσουγκράνα προέξυχε από το σκύλο. Τον είχε διαπεράσει ολόκληρο. Αποφάσισα ότι ο σκύλος είχε πεθάνει από αυτή την τσουγκράνα, επειδή δεν υπήρχαν άλλα τραύματα. Και δεν έβρισκα λόγο κάποιος να βάλει μια τσουγκράνα σε ένα σκύλο που είναι ήδη νεκρός λόγω καρκίνου ή κάποιου άλλου ατυχήματος. Αλλά και πάλι, δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος. Προχώρησα προς το σπίτι. Πέρασα την αυλόπορτα και γονάτισα δίπλα στο σκύλο. Ήταν ακόμη ζεστός. Τον σκύλο τον έλεγαν Wellington. Ήταν της κυρίας Sears, που είναι φίλη μας. Ζει απέναντι από μας, δύο σπίτια παρακάτω στα αριστερά. Με λένε Christopher, John, Francis Boone. Ξέρω απ' έξω όλες τις χώρες του κόσμου και όλους πρώτους αριθμούς μέχρι το 7057. Πριν 8 χρόνια, όταν γνωρίσα τη Σιωπάν, μου έδειξε αυτή την εικόνα. Ήξερα ότι σημαίνει λυπημένος. Έτσι ένιωσα όταν βρήκα το σκύλο. Μετά μου έδειξε αυτή την εικόνα. Ήξερα πως σημαίνει χαρούμενος, όπως όταν διαβάζω για διαστημικές αποστολές ή όπως όταν μένω ξύπνιος μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, προσποιούμενος ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο. Μετά μου έδειξε και άλλες εικόνες, αλλά δεν μπορούσα να πω τι σημαίνουν. Είπα στη Σιωπάν να μου κάνει κι άλλες και να γράψει δίπλα σε κάθε μία τι σημαίνει. Είχα αυτό το χαρτί πάντα στη τσέπη μου και το έβγαζα όταν δεν καταλάβαινα τι έλεγε κάποιος. Όμως ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβω ποια εικόνα τέριαζε στον καθένα, γιατί τα πρόσωπα των ανθρώπων κινούνται πολύ γρήγορα. Όταν είπα στη Σιωπάν τι προσπαθώ να κάνω κάθε φορά, μου έφτιαξε μια άλλη εικόνα. Και μου είπε ότι μάλλον έτσι ένιωθαν οι άλλοι. Και γέλασε. Χαχα! Έτσι εγώ έσκισα το χαρτί και το πέταξα. Και η Σιωπάν μου ζήτησε συγγνώμη. Συγγνώμη. Τώρα κάθε φορά που δεν ξέρω τι λέει κάποιος, τους ρωτάω τι εννοεί ή απομακρύνω. Μετά από 12,5 λεπτά, ήρθε ένας αστυνομικός. Ένα πορτοκαλί φύλλο προεξήχε από το παπούτσι του. Μπράβο, Κρίστοφερ! Πολύ ρεαλιστικό! Χρησιμοποιείς λεπτομέρειες στην περιγραφή σου. Μήπως μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει εδώ, νεαρέ? Δεν λέω ψέματα. Η μητέρα έλεγε ότι είμαι καλός άνθρωπος και δεν λέω ψέματα. Αλλά δεν είναι γι' αυτό. Απλά δεν μπορώ να πω ψέματα. Ο σκύλος είναι νεκρός. Αυτό το βλέπω. Νομίζω ότι κάποιος σκότωσε το σκύλο. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 15 ετών, 3 μηνών και 2 ημερών. Και τι κάνεις ακριβώς στον κήπο? Μιλάω σε εσάς. Ναι, αλλά γιατί ήσουν στον κήπο εξ αρχής? Κρατούσα το σκύλο. Γιατί κρατούσες το σκύλο? Μου αρέσουν οι σκύλοι. Εσύ σκότωσες το σκύλο? Όχι, δεν σκότωσα εγώ το σκύλο. Mm-hmm.
φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γι' αυτό θα σε ξαναρωτήσω. Νεαρέ, σου ζητάω να σταματήσεις να κάνεις αυτό το θόρυβο. Να σηκωθείς και να μιλήσεις ήρεμα και ωραία. Τέλεια. Για να σε σηκώσω. Σε συλλαμβάνω επειδή χτύπησες αστυνομικό. Σε συμβουλεύω να μπεις στο αμάξι με το καλό γιατί αλλιώς θα την πληρώσεις άσχημα. Το κατάλαβες! Οι άνθρωποι με μπερδεύουν. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, μιλάνε πολύ, χωρίς να χρησιμοποιούν λέξεις. Η Σιωμπάν λέει ότι αν ανασηκώσεις το φρύδι σου, μπορεί να σημαίνει πολλά. Για παράδειγμα, μπορεί να σημαίνει «Θέλω να κάνω σεξ μαζί σου». Ποτέ να το είπα αυτό! Ναι, το είπες. Δεν χρησιμοποιείς αυτές τις λέξεις, Κρίστοφε! Ναι, τις είπες. Στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πρώτο διάλειμμα. Σημαίνει επίσης, νομίζω ότι λες βλακίες. Είμαι το πρώτο παιδί στο σχολείο μου που θα δώσει κανονικές εξετάσεις. Γιατί το σχολείο μου είναι ειδικό σχολείο. Όλα τα άλλα παιδιά στο σχολείο μου είναι χαζά. Αλλά δεν πρέπει να το λέω αυτό. Παρόλο που είναι. Κύριε Μπούν, σε αυτό το σχολείο κανένας δεν δίνει εξετάσεις. Θα είναι λοιπόν ο Κρίστοφερ ο πρώτος. Δεν ξέρω αν το σχολείο μας έχει τη δυνατότητα να τον βοηθήσει. Τι εννοείτε? Δεν μπορώ να έχω διαφορετικό σύστημα διδασκαλίας για τον Κρίστοφερ. Γιατί παρακαλώ? Γιατί μετά θα ήθελα και άλλο. Και λοιπόν? Θα ήθελα προηγούμενο. Ο Κρίστοφερ μπορεί να πάει σε κάποια άλλη σχολή όπου δεν θα χρειαστεί να δώσει εξετάσεις. Δεν νομίζετε ότι ήδη ο Κρίστοφερ περνάει πολλά? Πρέπει να έχει και αυτό. Εξάλλου είναι πολύ καλό στα μαθηματικά. Ίσως να μιλήσουμε αργότερα, όταν θα είμαστε μόνοι. Υπάρχει κάτι για το οποίο ντρέπεστε να μιλήσετε? Όχι, φυσικά. Τότε τι είναι? Μιλήστε. Αν ο Κρίστοφερ δώσει εξετάσεις, θα πρέπει να έχει κάποιον φροντιστή ιδιαίτερα για να του κάνει μάθημα σε ξεχωριστό χώρο. Θα πληρώσω εγώ. Πόσο είναι? Η μητέρα πέθανε πριν από 2 χρόνια. Μια μέρα που επέστρεψα από το σχολείο, δεν μου άνοιξε κανείς. Έτσι, πήρα το κλειδί που κρύβουμε κάτω από μια γλάστρα, έξω από το παράθυρο της κουζίνας και μπήκα μέσα. Σκούπισα τα πόδια μου στο καλάκι της πόρτας. Έβγαλα το παλτό μου και το κρέμασα δίπλα στο ψυγείο, για να είναι έτοιμο την επόμενη μέρα για το σχολείο. Έβαλα τροφή στον τόμπι το ποντικάκι μου. Έφτιαξα ένα milkshake και το ζέστανα στο φούρνο μικροκυμάτων. Μετά, πήγα στο δωμάτιό μου, άναψα το φως, έπαιξα 6 παιχνίδια τέτρις και έφτασα στο επίπεδο 38, που είναι το 4ο καλύτερο μου σκορ. Μια ώρα αργότερα, ήρθε ο πατέρας. Κρίστοφερ, η μητέρα σου πέθανε. Έπαθε καρδιακή προσβολή. Ήταν αναπάντεχο. Τι είδους καρδιακής προσβολής? Δεν ξέρω τι είδους καρδιακής προσβολής. Τι ερώτηση είναι αυτή? Μάλλον ήταν ανέβρισμα. Λυπάμαι, Κρίστοφερ. Πραγματικά λυπάμαι. Πάτε. Πού είναι ο παράδεισος? Ορίστε, Κρίστοφερ. Πού ακριβώς βρίσκεται μέσα στο διάστημα? Δεν είναι στο δικό μας σύμπαν. Ο παράδεισος είναι σε άλλο μέρος. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το διάστημα, πάτε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέρος. Εκτός κι αν βρίσκεται σε μια μαύρη τρύπα του διαστήματος. Αλλά και πάλι, οι μαύρες τρύπες χαρακτηρίζονται από βαρυτική μοναδικότητα, που σημαίνει ότι είναι αδύνατο να ανακαλύψουμε τι υπάρχει στην άλλη πλευρά. Επειδή η βαρύτητα της μαύρης τρύπας είναι τόσο μεγάλη, που ακόμα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα όπως το φως δεν μπορούν να τη διαπεράσουν. Και τα κύματα αυτά μας δίνουν τις πληροφορίες που θέλουμε για τα πράγματα που είναι τόσο μακριά. Και αν όντως ο παράδεισος βρίσκεται στην άλλη πλευρά, τότε θα έπρεπε να εκτοξεύουμε τους νεκρούς με πύραυλο για να φτάνουν εκεί. Αλλά δεν το κάνουμε. Αλλιώς θα το ξέραμε.
Μα όταν λέω ότι ο παράδεισος δεν είναι στο δικό μας σύμπαν, είναι απλός τρόπος έκφρασης και όχι κυριολεξία. Μάλλον εννοούμε ότι βρίσκεται κοντά στο Θεό. Ναι, αλλά πού είναι ο Θεός? Κρίστοφερ, καλύτερα να μιλήσουμε γι' αυτό κάποια άλλη μέρα. Θα σκότωνες ποτέ ένα σκύλο? Εγώ, ποτέ. Νομίζω πως θα σκότωνες ένα σκύλο. Α, αν μισούσες το σκύλο. Ή Β, αν ήσουν τρελός. Ή Γ, αν ήθελες να στεναχωρήσεις την κυρία Σίερς. Δεν ξέρω κάποιον που να μισούσε το Wellington, άρα Α ήταν κάποιος ξένος. Ούτε κάποιον τρελό ξέρω. Άρα Β ήταν μάλλον κάποιος ξένος πάλι. Σωστά. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, το θύμα γνωρίζει τον δολοφόνο του. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να σε δολοφονήσει ένα μέλος της οικογένειάς σου την ημέρα των Χριστουγέννων. Αλήθεια? Ναι, είναι αποδεδειγμένο. Επομένως, κάποιος που γνώριζε τον Wellington το σκότωσε. Γνωρίζω μόνο ένα άτομο που δεν συμπάθωσε την κυρία Σίερς και αυτός είναι ο κύριος Σίερς που τη χώρισε και που πήγε να ζήσει κάπου αλλού και που ήξερε πολύ καλά τον Wellington. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Σίερς είναι ο βασικός μου ύποπτος. Κρίστοφερ! Πρέπει να μάθω περισσότερα για τον κύριο Σίερς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.